Πολλές χιλιάδες υποστηρικτές της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα με επικεφαλής την ηγετιδά τους διαδήλωσαν στο Καράκας αμφισβητώντας την επανεκλογή του Νικολάς Μαδούρο στην Προεδρία. Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, που δήλωνε ότι κρύβεται και φοβάται για τη ζωή της, εμφανίστηκε σε ένα φορτηγό που έφερε γραμμένο το σύνθημα «Η Βενεζουέλα κέρδισε». Την υποδέχθηκαν χιλιάδες υποστηρικτές της που φώναζαν ελευθερία. Δεν υπάρχει κανένας ψευδονόμιμος συλλογισμός που να μπορεί να καλύψει την αλήθεια. Η αλήθεια είναι στα αρχεία μας, η αλήθεια είναι στις καρδιές μας και η αλήθεια είναι σε κάθε λέξη που από αυτή τη στιγμή συνεχίζουμε να προφέρουμε με μία μόνο κραυγή. Ελευθερία στο γενναίο λαό της Βενεζουέλας. Η Ματσάδο δεν ήταν υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της 28ης Ιουλίου, επειδή οι αρχές έκριναν ότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις και απέρριψαν την υποψηφιότητά της. Στη θέση της υποψήφιος της αντιπολίτευσης ήταν ο Εντμούντο Γκονσάλες Ουρούτια. Την Παρασκευή η εκλογική αρχή επιβεβαίωσε, όπως τον αναμενόμενο, την επανεκλογή του Μαδούρο για μια τρίτη θητεία μέχρι το 2031. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε χωρίς να δώσει αναλυτικές πληροφορίες, ο Μαδούρο συγκέντρωσε ποσοστό 52% και ο Ουρούτια 43%. Ωστόσο, σύμφωνα με την καταμέτρηση της αντιπολίτευσης, ο Ουρούτια έλαβε ποσοστό 67%. Πάνω από 10 πολίτες και ένα στρατιώτης έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 1.200 άνθρωποι έχουν συλληφθεί στις διαδηλώσεις που διοργανώθηκαν σχεδόν παντού στη χώρα το διήμερο μετά τις εκλογές. Η αντιπολίτευση που καταγγέλει βίαιη καταστολή κάνει λόγο για 20 νεκρούς και 11 αγνοούμενους.